την εκτίμηση ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε κρούσμα κορονοϊού, έκανε ο Σωτήρης Τσιόδρας, καθηγητής παθολογίας λοιμοξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΟΔΗ. Μάλιστα, ο κύριος Τσιόδρας ορίστηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, όπως προκύπτει από το σχέδιο δράσης του Υπουργείου. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του Star, ο ΟΚΑΠΑ, Τσιόδρας είπε αρχικά ότι ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Για να συμπληρώσει, στην Ελλάδα δεν έχουμε κρούσμα, αλλά αναμένεται να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες μέρες, είναι πάρα πολύ πιθανό με βάση την παγκόσμια εξάπλωση του ιού. Ο ίδιος συμβουλεύει καλό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για 20 δευτερόλεπτα και χρήση αντισηπτικού, ως μέτρα ατομικής υγιεινής για τον κορονοϊό. Επίσης, να μην αγγίζουμε το πρόσωπο μας όσο γίνεται, ενώ καλό είναι να υπάρχουν συνθήκες απομόνωσης σε περίπτωση άλλη ίωσης.